Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ που είστε στο στούντιο του αυτοδιοίκηση.gr για να συζητήσουμε για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Καλημέρα, καλώς τον βρήκαμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα από αυτό που φαντάζομαι ότι αναρωτιούνται και πολλοί από τους συμπολίτες σας. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί λόγοι που σας οδήγησαν στο να διεκδικήσετε και μια δεύτερη θητεία? Καταρχήν είστε ο πρώτος που λέω δημόσια ότι θα ξανακατέβω στο στίβο. Μάλιστα. Αυτό είναι... Για την διεκδίκηση των δημοτικών εκλογών στο Δήμο Πολιτών. Είχε ακουστεί το όνομά σας, αλλά όντως δεν το έχετε πει επίσημα, ναι. Γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει πρώτα ο πρωταρχικός στόχος να είναι να ολοκληρώσουμε το έργο και όχι πώς θα αγκαλιάσουμε την καρέκλα του Δημάρχου. Και αυτό το στίγμα το λέω σε κάθε ομιλία μου, σε κάθε επαφή με τον οποιοδήποτε δημότη μας. Είναι ξεκάθαρο και αποτυπωμένο στην γνώμη του κάθε αποκορονιώτη αλλά και του ευρύτερου χανιώτικου κοινού ότι ο Δήμος του Αποκόρωνα είναι και απαιτητικός, διεκδικητικός, ανταγωνιστικός και πετυχαίνει αυτά τα οποία διεκδικεί. Μόλις αναλάβαμε τη θητεία μας, 1/9 του 2014, είχαμε και στρατηγική και σχεδιασμό. Αφιερώσαμε όλο το χρόνο μας το πώς θα οριμάσουμε μελέτες, μέσα από τις μελέτες τις οποίες θα διεκδικήσουμε τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα φέρουν και προοπτική και θέσεις εργασίας και οικονομική ανάσταση στον τόπο μας. Και θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει. Πρέπει λοιπόν η παρούσα Δημοτική Αρχή να ξαναδιεκδικήσει την ψήφο των αποκρονιωτών ακριβώς για να συνεχίσει το έργο το οποίο έχει οριμάσει, έχει εντάξει και έχει σχεδιάσει. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό. Και θα ήθελα να μου πείτε, μιλήσατε για μελέτες, μιλήσατε για έργο που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα τρία βασικά έργα, τα τρία εμβληματικά έργα που αλλάξανε τη ζωή εκεί των ανθρώπων στην πόλη, στην περιοχή σας? Είμαστε Δημοτική Αρχή εκείνη η οποία δεν στόχευσε μόνο σε ένα τμήμα. Δεν αφήσανε τίποτα πριν να το ακουμπήσουμε. Ο Αποκόρωνας έχει απίστευτα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εάν πιάσει κάποιον μαλακτήτωτο στη μέση του Αποκόρωνα, θα νομίζω ότι έπεσε σε πυρωτικό μέρος. Και ας είναι νησί. Το λέω αυτό γιατί έχει τη Μαδάρα, τον ορεινό όγκο, έχει τα μοναδικά φυσικά λιμάνια της Κρήτης και έχει τη μοναδική φυσική λίμνη, τη λίμνη του Κουρνά στην Κρήτη. Και έχει τη μεγαλύτερη παραλία του νησιού, η παραλία του Αλμυρού, που είναι 11 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο τόπος που έχει αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν μπορούσε να μείνει πίσω. Να έχουμε δηλαδή μια δημοτική αρχή, η οποία το μόνο μέλημά της είναι πώς θα κλείσει μια λακκούβα ή πώς θα φτιάξει ένα νερό ή πώς θα μαζέψει τα σκουπίδια. Εμείς προχωρήσαμε παραπέρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή να δουλεύει το βιολογικό στο Γεωργιούπολε σε ένα έργο 21 εκατομμύρια. Να έχουμε αδειοδοτήσει το βιολογικό των Αρμένων, ο οποίος λειτουργούσε από το 2005 χωρίς αδειοδότηση, και να τον έχουμε ενισχύσει με 372.000 ευρώ προκειμένου να τον αναβαθμίσουμε. Να έχουμε προχωρήσει και μέσα στο 2019 θα έχουμε οριμάσει τη μελέτη για το βιολογικό της Αλμυρίδας, ένας βιολογικός ο οποίος θα έρθει να καλύψει μια μεγάλη περιοχή με 7.000 ισοδύναμους κατοίκους, με έργο προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Και όπως ξέρετε, ήδη τρέχει το πρόγραμμα από το Περαιά προκειμένου να εντάξουμε τους βιολογικούς μέχρι τέλος του έτους, θα τα καταφέρουμε. Και έχουμε και τα μεγάλα υδροαδευτικά έργα στον Αποκόρωνα. Έχουμε ήδη εντάξει δύο υδρεύσεις 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που έρχονται να καλύψουν μεγάλες τουριστικές περιοχές όπως είναι ο Δήμος Γεωργιούπολης, όπως είναι ο Δήμος Μπάμου, από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις της Μάζας. Και αυτό σημαίνει ότι θα αφήσουμε ήσυχη τη λίμνη του Κουρνά και τις πηγές Αρμένων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών αυτών. Που όλοι ξέρετε, λέμε για το περιβάλλον, αλλά στην ουσία δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, τόσο να το αναβαθμίζουμε και το κρατάμε ζωντανό. Και παράλληλα, έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το μοναδικό έργο από τα Χανιά, άρδευσης, προϋπολογισμού 2.882.000 ευρώ, που έρχεται να καλύψει μια περιοχή η οποία δυστυχώς είναι κενή όσον αφορά το αρδευτικό κομμάτι και όχι μόνο. Και έτσι, στο όλο το εύρος του Δήμου Αποκορώνου, θεωρούμε ότι έχουμε καλύψει από τα νερά τα οποία είναι πλούσια την υδροάδρευσή μας. Μην ξεχνάτε ότι για να γίνει αυτό, αδειοδοτήσαμε όλες τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, πηγές και την λίμνη του Κουρνά, για να προκειμένου να εντάξουμε το έργο και το νόμος το απαιτεί. Καλύψαμε λοιπόν βιολογικούς και την υδροάδρευση στον Αποκόρωνα. Έργα οδοποίησης. Το μεγαλύτερο έργο οδοποίησης που γίνεται στην Κρήτη γίνεται στον Αποκόρωνα. Αφορά το κομμάτι από Γεωργιούπολη μέχρι Πετρέ, 11 χιλιόμετρα, ένα έργο προϋπολογισμού 12.700.000 ευρώ. Έρχεται να κατασκευάσει πεζογέφυρες, 9 πεζογέφυρες στην περιοχή, 3 υπόγειες διαβάσεις, 36 νόμιμες στάσεις πλέον λεωφορείου 18 και 18, 5 γέφυρες παράπλευρους σε Δέλφινα, Μουσέλα και Καβρό,
όπου αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, και ενώνει δηλαδή ολόκληρη την περιοχή για ένα έργο το οποίο έρχεται να αναβαθμίσει. Είναι η νέα εθνική οδός, είναι ο ΒΟΑΚ, που αυτή τη στιγμή με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνη και από Κορώνου μετατοπίζεται νεωτιότερα. Άρα η περιοχή αυτή ανασένει προταξικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξή της, μια και τα ξενοδοχεία και μάλιστα τα πεντάστερα φυτρώνουν, λέτε, και είναι μανιτάρια στην περιοχή μας. Η περιοχή αυτή έχει 12.500 κλίνες, μόνο η περιοχή αυτή. Από Κόρωνας, όπως γνωρίζετε, είναι ο δεύτερος σε κλίνες σε επίπεδο νομού, μετά τα Χανιά. Ερχόμαστε τώρα στις αθλητικές υποδομές. Εκεί έχουμε ήδη κατασκευάσει 5x5, έχουμε αναβαθμίσει πλήρως το κατεστραμμένο από την προηγούμενη θεομηνία γήπεδο του Νέου Χωριού, και θα σας πω παρακάτω ποιο θα είναι το όραμα της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη θητεία. Ναι. Έχουμε εκτελέσει 6 αναπλάσεις που μόλις βγήκαμε, οριμάσαμε και τις σχεδιάσαμε και τις δημοπρατήσαμε, συμβασιοποιήσαμε και εκτελέσει. Αναπλάσεις στον Κάβαλο, στα δύο Καλαμίσια, στον Άγιο Γιώργη, στον Βάμο, στα Γκαμπιά, στο Τζιφέ. Έχουμε εντάξει κτηριακές υποδομές και έχουμε αναβαθμίσει την νηπιαγωγεία στήλου Παϊδοφορείου και τον παιδικό σταθμό του Βάμου. Παράλληλα, έχουμε έργα οδοποιίας απορροφήσει και εξαιτίας των θεομηνιών, μιας και με την πρόσφατη θεομηνία είναι η τέταρτη φορά που από Κόρωνας κυρίσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Άρα έδειξε η Δημοτική Αρχή αυτή ότι μπορεί να αντιμετωπίζει στα δύσκολα και να στέκει δόρθη, να διεκδικεί, να οριμάζει και να φέρνει χρήματα. Περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ, πέρα από την οδική ασφάλεια, έχουν είτε δημοπρατηθεί, είτε δρομολογηθεί, ενταχθεί, προκειμένου να γίνουν έργα οδοποιίας στον Αποκόρνα, στο αγροτικό, στο δημοτικό, στο επαρχιακό, στην παλιά εθνική και στη νέα εθνική οδό. Μόνο στη νέα εθνική οδό, στα όρια του Δήμου μας, έχουν πέσει 3 εκατομμύρια. Εκτός από την οδική ασφάλεια, τα 12.700. Άρα και εκεί πήγαμε καλά. Θεωρώ ότι ο Αποκόρωνας, επειδή είναι ένας τόπος πλούσιος, ο Θεός αυτό τον έπλαθε, είχε όρεξη. Το λέω αυτό διότι έχει μια απίστευτη ομορφιά ως το φυσικό κάλος, εξαιτίας των νερών που έχει και την μαδάρας που μαζεύει τον όγκο των νερών, και όμως δεν έχουμε αναδείξει τις ομορφιές αυτές. Έχουμε οριμάσει και πρόσφατα πετύχαμε και τη χρηματοδότηση αυτής της μελέτης, τα μονοπάτια του Αποκόρωνα. 10 κυκλικές διαδρομές 120 χιλιόμετρων που έρχεται μέσα από αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινά μουσεία, νερά, φυσικές διαδρομές, ιδιαίτερες φυσικού κάλους περιοχές, από τους κούμους της Μαδάρας, που έτσι δίνεται και δυνατότητα στον περιπατητή να σταματήσει στον κούμο του βοσκού, να γευθεί τις γεύσεις που παράγει ο ίδιος ο βοσκός και να δώσουμε ανάσα και οικονομική και στον εναλλακτική και στον κτηνοτρόφο της περιοχής, αλλά και ο ίδιος ο περιπατητής να έχει μια άλλη εναλλακτική μορφή τουρισμού. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, ο ήλιος και η παραλία. Θα πρέπει να δώσουμε και άλλες εναλλακτικές μορφές. Άρα προχωρήσαμε λοιπόν και μέσα στο 19 θα δημοπρατηθεί, αφού συμβασιοποιήσαμε το έργο αυτό, αφού με παραλαμβάνω έχει χρηματοδοτηθεί με 238.000 ευρώ. Και το σπουδαιότερο, κατασκευάζουμε το πρώτο καταδυτικό πάρκο στην Κρήτη. Μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, σήμερα παίρνω την τελική αδειοδότηση από τη Διεύθυνση Αλληλεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Προκειμένου συνέχεια να πάω στη Χρηματική Υπηρεσία Χανίων και να βγάλουμε το κόμιστρο τη ενοικία τη θάλασσα, αφού στη θέση ο Μπρόσγιαλος νοικιάζουμε 60 στρέμματα, προκειμένου να δημιουργηθεί το καταδυτικό πάρκο. Έχουμε ήδη δεσμεύσει 2 πλοία του πολεμικού ναυτικού, 42 και 25 μέτρα μήκος, από τον νυν υπουργό τον κύριο Αποστολάκη, αλλά και τον πρώην αρχηγό Γιάννη τον κύριο Γιακουμάκη. Έχουμε σχεδιάσει να κατασκευαστούν και κατασκευάζει το ΛΙΤΣΕΘΕ 38 τεχνητούς υφάλους διαστάσεων μέχρι 5x6, και έτσι δημιουργούμε 3 καταδυτικές διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους, να δώσουμε δηλαδή την εναλλακτική μορφή αυτή που απουσιάζει. Και σημειωτέων ότι το καταδυτικό πάρκο αυτό είναι πλησίον του γνωστής και παγκοσμίου φήμης σπηλαίου των ελεφάντων. Δίνουμε λοιπόν την εναλλακτική μορφή αυτή που απαιτείται. Άρα και περιβαλλοντικά, με τα νερά, αφού σώνουμε τις πηγές και τη λίμνη μας, με τις φυσιολογικές διαδρομές και με το καταδυτικό, αναβαθμίζουμε το περιβάλλον. Δεν φτάνουν αυτά. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτό θα πρέπει να διεκδικεί ο καθένας από εμάς. Όλα αυτά μαζί με το ψηφιακό μουσείο, το οποίο ιδρύουμε
και έχει και αυτό χρηματοδοτηθεί με 353.000 στο χωριό Βαφές, στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού Βαφές, ακριβώς στη ρίζα της Μαδάρας, και δίνουμε δράσεις προς τα χωριά τα ορεινά επίτηδες για να τα αναβαθμίσουμε και εκεί να τους δώσουμε ζωή. Θεωρώ ότι ο Δήμος Ναυποκόρωνα έχει μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά που δεν έχει γυρισμό. Το έχουν καταλάβει όλοι. Μας εμπιστεύονται, μας έχουν αγκαλιάσει και θεωρώ ότι η παρούσα δημοτική αρχή, και κάνω αν θέλετε κοιτώντας τον κάθε Ποκορνιώτη και την κάθε Ποκορνιώτη στα μάτια, να τους πω ότι οι ίδιοι έχουν τη τύχη στα χέρια τους. Έχουν την ευκαιρία να δώσουν άλλη μια δυνατότητα στην παρούσα δημοτική αρχή να κερδίσει τις εκλογές, αφού εμπλουτίσουμε με περισσότερο και με πλέον δυναμικό τρόπο τον συνδυασμό, εννοώ στα πρόσωπα, που ακριβώς επιβάλλεται να γίνει, και ευτυχώς θα έλεγα ότι αυτό έρχεται και έρχεται από μόνο του, και αυτό είναι το παρήγορο για μένα. Και αν θέλετε είναι και η ηθική επιβράβευση του αγώνα του οποίου έχουμε κάνει εγώ με την ομάδα μου. Ότι οι ίδιοι από Κορονιώτες μας αγκαλιάζουν και έρχονται και μπαίνουν μόνοι τους στο συνδυασμό μας. Τους ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς και να ξέρουν ότι ο Ποκόρωνας και το δικαιούται και το αξίζει να δει ένα καλύτερο αύριο. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά σας ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα και ειδικά με τις τελευταίες σας φράσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε και να ξαναμιλήσουμε πριν από τις εκλογές. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη νομίζω η κουβέντα για όλους. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει, και συγγνώμη σας διακόπτω, να δει η επόμενη Δημοτική Αρχή, για μας είναι τέσσερα πράγματα. Πρώτον, να φτιάξουμε ένα γυμνασιολύκειο στο Βάμο που έχουμε υποβάλει ήδη στις θηριακές υποδομές που έχουν την ευθύνη πλέον, που επήρα από τον Όσκο την ευθύνη, και ακόμα δεν έχουμε απάντηση. Και εκεί θα ήθελα ότι την πολιτεία να σταθεί ο ρογός, να φτιάξουν το γυμνασιολύκειο αυτό, γιατί ο Ποκόρωνας είναι η περιοχή αυτή που έχει πληθυσμιακή αύξηση. Μην ξεχνάτε, μια και με ρωτήσατε και ξέχασα τις καλύτερες υποδομές. Φτιάξαμε δημόσιο έξω τον Ποκόρωνα, που αυτή τη στιγμή φοιτούν 100 σπουδαστές. Σπουδάζουν τυροκομεία, υιονοποιία, αμπελουργία, αισθητική τέχνη και μακιγιάζ, διοίκηση επιχειρήσεων τουριστικού τομέα, υπολογιστές. Φτιάξαμε το ΕΚΑΒ και για δύο χρόνια δεν έχουμε κανένα πλήγμα στον Ποκόρωνα. Παρέχουμε ασφάλεια στους λουγόμενους και στους επισκέπτες της περιοχής. Φτιάξαμε το κέντρο κοινότητας. Παρέχουμε δωρεάν κοινωνικό, λειτουργικό και ψυχολόγο στους δημότες μας. Πάνω από 1.000 άτομα επισκέπτονται και παίρνουν την βοήθεια δωρεάν από το κέντρο κοινότητας. Φτιάξαμε το βρεφικό σταθμό που ο Ποκόρωνας στερούταν. Καταρχήν, δώσαμε ανάσταση στους παιδικούς σταθμούς από όταν αναβήκαμε στη Δημοτική Αρχή. 250.000 ήταν το χρέος. Καλύψαμε το χρέος στους παιδικούς σταθμούς και τους κρατήσαμε όρθιους. Καλύψαμε μια μεγάλη γκάμα οικονομικών υποχρεώσεων που άγγιξε συνολικά περίπου τα 800.000 σε φίτους ή στον ΟΑΚ, που ήταν τεράστιο το χρέος του Δήμου. Νοικοκυρέψαμε το Δήμο. Στόχος λοιπόν της Δημοτικής Αρχής είναι το γυμνασιολύκειο Βάμου, το Δημοτικό Γεωροκομείο. Ήδη. Και λένε όλοι, μα όταν έλεγε για το ΙΕΚ, κανείς δεν το πίστευε. Όταν κάτι το πιστεύεις και το θες με την ψυχή σου, έρχεται από το Θεό. Και το λέω αυτό διότι οι ίδιοι κάτοικοι έρχονται στο Δήμο και μου λέει και εγώ θέλω να δωρήσω το οικόπεδο μου. Έχουμε αυτή τη στιγμή και εξετάζουμε δεδομένα 34 στρέμματα, 6 στρέμματα, 5 στρέμματα, 10 στρέμματα έρχονται να μας κάνουν δωρεές. Και εμείς εδώ με τις υπηρεσίες κοιτάζουμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση, η εφικτή λύση, να κάνουμε το Δημοτικό Γεωροκομείο, ούτως ώστε να στεγάσουμε τις ανάγκες της ηλικίας η οποία είναι παραμεληνωμένη. Το τρίτο και σοβαρό είναι το χωροταξικό. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να κοφεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ όμως ότι και η πολιτεία δεν έχει δώσει την βαρύτητα που πρέπει. Κανείς δήμος στον χώρο δεν έχει προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι. Και ξέρετε γιατί. Μα μόνο για να αναθέσει τη μελέτη θέλει 1 εκατομμύριο. Άρα πρέπει να παραμείνει σε όλα τα άλλα. Αφού λοιπόν έχουμε δρομολογήσει τόσες μελέτες, έχουμε εντάξει τόσα έργα, η επόμενη δημοτική αρχή για 3 χρόνια συνεχόμενα, μόνο αυτά να εκτελεί φτάνει. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά σας ευχαριστώ για την κουβέντα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εν ώψη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.